στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Αλεξάνδρα Γκράβας. Καλό μεσημέρι, Αλεξάνδρα μου. Γεια, χαλού, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Η οποία πέρσι είχαμε μιλήσει όταν ήσουν στη Φραγκφούρτη. Από τη Φραγκφούρτη είχαμε μιλήσει, Αλεξάνδρα, ε. Έτσι, έτσι. Τώρα που μιλάμε. Τώρα που μιλάμε. Έχω φτάσει Αθήνα, είμαι εδώ από χθες. Ωραία. Και ήμουνα στη Χιλή και στο Μεξικό και χαίρομαι πολύ που ήρθα στην Αθήνα μας. Για ποιο λόγο ήρθατε, κυρία Αλεξάνδρα? Ήρθα για ένα πολύ όμορφο λόγο, να κάνω παρουσίαση του CD μου με το έρωτα της Ευωδιές για πρώτη φορά και στην Ελλάδα. Α, πολύ ωραία. Πολύ. Το οποίο είναι On the Wings of Love, έτσι, έτσι δεν λέγεται? On the Wings of Love, ναι. Και έχει ελληνικά τραγούδια, έχει και αγγλικά τραγούδια. Και έχω και την τιμή να έχω ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι και την συμμετοχή ενός μεγάλου μεγάλου μας συνθέτη, το Μίμη Πλέσσα, στην Καθαρή Δευτέρα. Α, δεν μου λέτε ποιοι άλλοι δημιουργοί εκτός από το Μίμη υπάρχουν μέσα στο CD σας? Υπάρχουν Zondheim, Gershwin, Θεοδωράκης με Νύχτα Μαγικιά. Υπάρχουν traditional τραγούδια όπως το «Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία», το «Γιασεμί» της Κύπρου. Είναι ένα selection από αγαπημένα μου τραγούδια. Στο εξωτερικό πότε κυκλοφόρησε αυτό το CD? Τον Ιούνιο άρχισε στην Γερμανία. Ναι. Έχει ήδη εξαντληθεί στην Γερμανία. Mm-hmm. Το βγάλανε τον μήνα Ιούνιο στα καλύτερα CD, πέντε καλύτερα CD του μήνα. Mm-hmm. Όταν λες το βγάλανε, Αλεξάνδρα μου, το βγάλανε το καλύτερο στα πέντε. Ποιος το έβγαλε το καλύτερο στα πέντε CD του το μήνα? Το βγάλανε οι θεατές, όπως λένε οι listeners. Οι ακροατές. Ναι, συγγνώμη, τα ελληνικά μου δεν είναι και 100%. Και φαν του Journal Frankfurt. Το Journal Frankfurt είναι ένα μεγάλο magazine της πόλης. Στη Φραγκφούρτη. Το οποίο είναι το number one magazine στα πολιτιστικά της περιοχής της Essen. Και βγήκε στα πέντε πρώτα. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Ναι, ναι, ναι. Κυρία Γκράβας, εκτός από τη δισκογραφική σας δουλειά και εκτός από τις συναυλίες που δίνετε, όταν είστε σταθερά εκεί που ζείτε, στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, τώρα ζω στη Βιέννη. Α, ωραία, στη Βιέννη. Στην Αυστρία, φύγατε δηλαδή από τη Γερμανία και είστε στην Αυστρία τώρα, στη Βιέννη. Ναι, είμαστε στη Βιέννη. Ναι. Πολύ ωραία. Από πότε αυτό, Αλεξάνδρα μου, μισό λεπτό, αυτά δεν τα ξέραμε. Είδες εγώ που βγάζω λαβράκια σιγά-σιγά. Καλλιτεχνικά, μεν. Ήμασταν στο Πηγενέλα και τώρα έχουμε 2 μήνες που έχουμε πάει στη Βιέννη. Ναι, και σας περιμένουμε να μας επισκεφτείτε. Πολύ εγώ σε χειροκρότησα πέρσι τέτοια εποχή και τα λέγαμε, είχα κάνει και ανταπόκριση εδώ στην Λίτσα που ήταν εδώ, στη Λίτσα της Θεοφάνους, στην παλιά όπερα της Φραγκφούρτης. Έμενες εκεί. Ναι. Και τώρα είσαι στη Βιέννη. Οκ, ευκαιρία για επόμενο ταξίδι, Αλεξάνδρα. Ναι. Αυτή τη φορά θα πάρεις και εμένα μαζί σου και μην πάρει την γλιτώ συνέχεια, φεύγεις μόνη σου. Θα παρεξηγηθώ, κυρία Γκράβας, γιατί η μονή μας φεύγει μόνη της και εμένα δεν μου κάνει καμία πρόσκληση να έρθω. Το σπίτι μας είναι ανοιχτό. Ναι. Να σας ρωτήσω τώρα, θα μείνετε μόνη μας στη Βιέννη για αρκετό καιρό? Νομίζω ότι θα είμαστε τώρα, θα είναι η έδρα μας στη Βιέννη. Α, εκεί, νομίζω, ωραία. Ναι. Οι άλλες δραστηριότητες έχετε με την έννοια πάντα στο επίπεδο του τραγουδιού εννοώ. Τραγουδάτε σε κάποιο κλειστό χώρο, κάποια Σαββατοκύριακο, όπως λέμε εδώ, σε κάποια σκηνή? Α, κατάλαβα. Όχι, ναι. Όχι, εγώ είμαι freelance. Αυτό σημαίνει ότι φεύγω στα θέατρα αναλόγως πώς με καλάνε και πού. Α. Δηλαδή δεν είμαι σταθερά. Δηλαδή κάνετε συναυλίες μόνο όπου σας τις διοργανώνω. Ακριβώς. Πάμε σε αυτές τις συναυλίες. Λοιπόν, την άλλη Τρίτη στις 11 του μηνός παρουσιάζεις τον Ιαννό το CD, 12.30 το μεσημέρι, έτσι, το CD, το On the Wings of Love, το Songbook 1. Ναι. 19 του μηνός είσαι στο Half Note, να μας τα πεις αυτά. Ναι, τις 19 του μηνός, Νοβέμβρα, είμαστε στο Half Note και θα έχουμε μια συναυλία με πολλά κομμάτια του CD, αλλά και με εκπλήξεις. Μάλιστα. Μία η συναυλία, μία μέρα. Μία μέρα θα είναι στο Half Note και θα έχω special guest τον κύριο Μίμη Πλέσσα, τον Γιώργο Ψυχογιό, τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και τον κιθαρίστα τον Μάργαρη.
Το Παναγιώτη Μάργαρη. Τέσσερις γεύσεις λοιπόν έχεις εκείνη την ημέρα. Mm. Okay. Πότε θα γίνει αυτό? 19 Νοεμβρίου. 19, ναι. Τρίτη. Το Half Note, αν δεν κάνω λάθος, είναι τις 10 το βράδυ. Είναι σε ποια περιοχή είναι? Το Half Note είναι γνωστό jazz club. Ναι, στο Metz. Α, στο Metz, ναι. Για αυτούς που δεν ξέρουν, ναι, γι' αυτό. Είναι η πιο αργή ώρα που έχω αρχίσει μια συναυλία στη ζωή μου μέχρι τώρα. Α, το 10 είναι αργό για εσάς που τους Ευρωπαίους. Συγγνώμη, εδώ 10. Είναι Ελλάδα. Μην ξεχνάτε ότι είστε Ελληνίδα και ότι εδώ διασκεδάζουμε και μετά τις 12. Δηλαδή, αν σε πάρουμε, γιατί με έχουν καλέσει διάφοροι τραγουδιστές προχθές πάλι κάποιος, λέει, δεν θα έρθετε να με ακούσετε. Λέω, τι ώρα βγαίνεις? 1:30 μου λέει. Λέω, δεν θα έρθω, λέω, όταν... Ναι, ναι. Αλλά θέλω να πω, είσαι για τέτοιο μετά. Πρέπει να προσαρμοστείτε τώρα που ήρθατε και στην Ελλάδα με τα ωράριά μας. Γιατί εμείς μπορεί τρόικα-τρόικα, μπορεί να high-fi δεν έχει, αλλά στη διασκέδαση θα στερηθούμε, θα πάμε και ας φωνάζει τρόικα. Δεν μου λέτε, μια και ζήσατε πολλά χρόνια στη Γερμανία και φύγατε τώρα πρόσφατα, έχει αλλάξει καθόλου η συμπεριφορά των Γερμανών απέναντι μας? Ασχολείστε καθόλου με την πολιτική όσο πατάει η γάτα που λένε? Σας βάζω λίγο δύσκολα. Όχι καθόλου. Αναλόγως ποιους εννοείτε. Αν εννοείτε τους journalists, τους συναδέρφους σας στη Γερμανία, νομίζω ότι έχουν ησυχάσει. Α, ησυχάσανε πια. Ναι. Νομίζω έχουν ησυχάσει. Αν εννοείτε τους ανθρώπους, τους φιλέλληνες που είναι πάρα πολύ στη Γερμανία, εγώ προσωπικά μπορώ να πω ότι σχεδόν 99% των φίλων μου των Γερμανών όλοι αγαπάνε και στηρίζουν την Ελλάδα με ό,τι μπορούν, ή σε εκδηλώσεις, ή σε επίπεδο άλλων πράξεων, αλληλεγγύης εκδηλώσεις. Δηλαδή, η αγάπη για τους Έλληνες, για τη χώρα, για τον πολιτισμό μας, δεν έχει χαθεί. Όχι, εγώ νομίζω, κυρία Γκράβα, οι λαοί δεν έχουν κανένα πρόβλημα μεταξύ τους, δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα, ο καθένας είναι ικανοποιημένος με αυτά που έχει. Απλώς όμως, επειδή είμαστε σε μια περίοδο κρίσης και επειδή η Γερμανία παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα των Ελλήνων, έτσι, γιατί δεν έχει αγγίξει καθόλου η κρίση τη Γερμανία, αλλά έχει αγγίξει τον Νότο και κυρίως εμάς. Και υποφέρουμε, όπως ξέρετε. Ναι. Και αν δεν ξέρετε, θα σας έχουν πληροφορήσει τι γίνεται εδώ πέρα. Και επειδή είχαμε μια τρομερή επίθεση με τους συναδέλφους τους Γερμανούς, οι οποίοι λέγανε και πολλές ανακρίβειες και διέσυραν με πολύ άσχημο τρόπο την Ελλάδα, γι' αυτό σας ρωτάω αν τα πράγματα έχουν καλυτερεύσει ή είναι στο ίδιο επίπεδο. Γιατί... Όχι. Έχουν καλυτερεύσει. Εγώ πιστεύω, επειδή αυτοί που φωνάζανε και λένε οι Έλληνες είναι αυτό και είναι αυτό, δηλαδή τα περιοδικά σαν που θέλουν να... τον boulevard press. Βέβαια, γιατί επηρεάζουν τον κόσμο, πώς να το κάνουν. Βέβαια. Κοιτάξτε, τώρα πια δεν είναι πια κρυφό ότι ο ελληνικός λαός έχει φτύσει αίμα κυριολεκτικά για να μπορέσουν να γίνουν αυτά που θέλει η Τρόικα. Mm-hmm. Βλέπουν όλα αυτά που γίνονται στην Ελλάδα, όλο τον... τις θυσίες που γίνονται και δεν μιλάνε πια. Λένε, ναι, όντως, οι Έλληνες προσπαθούν. Αυτό είναι, ναι, και το λένε και στα μίδια. Αυτό είναι σίγουρο. Και όλοι οι πολιτικοί, το πρώτο που λένε είναι μπράβο στο λαό. Δεν ξέρω αν λένε και τόσα μπράβο στους πολιτικούς. Πίσω από τις κλειστές πόρτες δεν ξέρω τι γίνεται. Έτσι. Πίσω από τις κλειστές πόρτες. Πάντα μας ανησυχούν οι κλειστές πόρτες, κυρία Γκράβας. Δυστυχώς. Σωστό. Να ρωτήσω κάτι. 19 Νοεμβρίου, λοιπόν, στο Half Note, εδώ παρουσιάζεται το άλμπουμ αυτό, το Wings of Love. Μετά πού πηγαίνεις, Αλεξάνδρα μου, σε ποιες χώρες? Μετά φεύγω, ακριβώς την άλλη μέρα φεύγω στη Βιέννη, είμαι στην υποτροπή του New Song Contest, Austria's New Voice. Mm-hmm. Είναι ένα song contest που γίνεται στην Αυστρία. Mm-hmm. Που κρίνουν τους τραγουδιστές, πώς το λένε? Σε μια επιτροπή που κρίνουν τους τραγουδιστές. Ναι, επιτροπή, το panel που θα είναι, είμαι μία από τις 10 γιουγόρων. Και μετά φεύγω για συναυλίες στην Κολονία, για 2 συναυλίες τέλη Νοέμβρη. Και μετά, που πάω, μετά έρχομαι στην Αθήνα πάλι, 15 Δεκέμβρη, και τραγουδάω στο Ίδρυμα Κακογιάννη. Α, πολύ ωραία. Και μετά, πριν τραγουδάω 5 Δεκέμβρη, τραγουδάω στις Βρυξέλλες, στο Palais des Beaux-Arts, μαζί με τον Πλάσιντο Ντομίνγκο. Μάλιστα, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Θα τα πούμε και τα Χριστούγεννα θα πάτε στη Βιέννη, είμαι σίγουρη, για να περάσετε τα ωραιότερα Χριστούγεννα. Όχι. Πού? Τα Χριστούγεννα θα μείνω στην Αθήνα αυτή. Α, τώρα. Μπράβο. Αυτό ήθελα να ακούσω, λοιπόν. Αν και η Βιέννη έχει τα ωραιότερα Χριστούγεννα, όπως και το Παρίσι, αλλά εντάξει. Ναι. Ξέρετε, επειδή εμείς τώρα έχουμε φτωχύνει πολύ, δεν έχουμε πολλά, ξέρετε, πολλά φώτα, πολλά λαμπάκια, πολλές μπαλίτσες, πολύχρωμες. Δεν κάνει όμως το
Να, ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εμείς ακόμα εδώ καλωρίφερ δεν ανάψαμε πάντως. Είναι πολύ ευλογημένος χώρος αυτός. Ακριβώς. Είναι, σήμερα το πρωί άνοιξα το παράθυρό μου και ηλιαζόμουν. Λέω, Θεέ μου, αυτό μόνο εδώ υπάρχει. Αυτό είναι. Αυτό ζήλεψα, γι' αυτό μας βάλανε στο μάτι, κυρία Γκράβας. Μας βάλανε στο μάτι και θέλει τον μπακλαβά γωνία, αλλά δεν τους τον δίνουμε γιατί και εμείς γλυκατζίουδες είμαστε και δεν μπορούμε να τους τον αφήσουμε τον μπακλαβά. Το καλύτερο οικόπεδο του πλανήτη, έτσι είναι. Κακά τα ψέματα. Έχουμε το καλύτερο οικόπεδο του πλανήτη. Και κάποτε δεν το εκτιμούσαμε. Έπρεπε να γίνουν αυτά για να το εκτιμήσουμε και να πούμε όχι. Το αγαπάμε και θα το φτιάξουμε. Τώρα, να πω ξανά, κλείνοντας, ότι παρουσιάζεται αυτό το CD 11 Νοεμβρίου στον Ιαννό, την ερχόμενη Τρίτη το μεσημέρι. 19 του μηνός, όλοι στο Half Note για jazz standards και ερμηνείες και ερμηνεία ελληνικών τραγουδιών, μεγάλων Ελλήνων συνθετών. Ο Ανδρέας ο Πουτσικάκης είναι στο πιάνο και έχετε και 4 guests. Το Μίμι Πλέσα, τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, τον Παναγιώτη Μάργαρη και τον Γιώργο Ψυχογιό. Όλα αυτά 19 του μηνός στο Half Note για μία μόνο βραδιά. Και εγώ θα ήθελα να κλείσω εδώ, εκτός αν θέλει πάλι να να σε βασανίσει πολιτικά η Λίτσα. Όχι, εντάξει. Τίποτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας δώσατε αρκετές πληροφορίες για καλλιτέχνηδα που ζείτε τόσα χρόνια στο εξωτερικό και έρχεστε εδώ έτσι και βλέπετε ίσως τις ομορφιές μας μόνο. Η καθημερινότητά μας είναι σκληρή. Μην το λέτε αυτό, είμαστε πλήρως ενημερωμένοι τι γίνεται στην Ελλάδα. Ναι. Όχι, απλώς ξέρετε ότι άμα δεν ζεις κιόλας και δεν έχεις έτσι αυτή το ζόρι της καθημερινότητας, τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα, θα έλεγα. Εμάς είναι λίγο σκληρότερα. Εγώ να σας ευχηθώ καλή επιτυχία και στις δύο βραδιές που θα είναι εδώ στην Ελλάδα. Μία βραδιά στο χαρτί. Μία και μετά που θα ξανάρθει. Το Δεκέμβριο. Έτσι, το Δεκέμβριο. Ναι. Πάρα πολύ. Και καλή επιτυχία στο CD. Καλό δρόμο να έχει. Καλό τάξιδο το CD που βγήκε Πέμπτο στη Φραγκφούρτη. Μακάρι να πάει καλά και εδώ. Και εδώ. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, Αλέξα. Να σας πω, πριν φύγετε, η νεολαία αγαπάει αυτού του είδους τα τραγούδια? Το έχετε δει μέσα από τις πωλήσεις που κάνετε? Σε τι επίπεδο, δηλαδή, ηλικιακά μπορεί να απευθύνεται αυτού του είδους η μουσική? Νομίζω 30+. Πάνω από 30. Καλά, νομίζω δεν έχουν και ηλικία τα jazz standards, υπάρχουν και νέοι που θέλουν. Γιατί η jazz είναι λίγο δύσκολο σαν άκουσμα στην Ελλάδα, εννοώ. Γιατί στο εξωτερικό είναι πιο εξοικειωμένη. Και αν πεις και από Αμερική, δεν το συζητώ. Αλλά επειδή εμείς δεν είμαστε πάρα πολύ. Δεν έχουμε παιδεία, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δεν έχουμε τέτοια παιδεία και τέτοια ακούσματα πολλά. Έχουμε άλλου είδους ακούσματα. Λίγο πιο ανατολίτικα που λέμε. Εγώ πάρα πολύ πιστεύω ότι οι ευκαιρίες πρέπει να δίνονται και στον κόσμο να ανακαλύψει. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Ήταν η μέτζο σοπράνο Αλεξάνδρα Γκράβας στην παρέα μας.